κύριε Μετσοβίτη, επειδή είσαστε χρόνια δημοτικό σύμβουλο και έχετε στη Λιφάδα, αλλά παρακολουθείτε γενικά τις εξελίξεις, παρακολουθείτε αυτές τις δημοτικές εκλογές, στις οποίες ήμουν και εγώ υποψήφιος, όπως και εσείς. Πέστε μου με το χέρι στην καρδιά, ψηφίστηκαν οι καλύτεροι. Η σταυροδοσία έγινε στους καλύτερους, από τους που ήταν γνωστότεροι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα για μας μετά από τον κύριο αυτό. Για τον κύριο Χουντή. Ναι. Και θα σου φέρω το παράδειγμα μετά. Ωραία. Και ποια ήταν και η θέση μου. Ξέρετε, ο τρόπος που ψηφίζει ο κόσμος στις εκλογές. Λέω ότι φέρει ευθύνη και ο κόσμος. Βεβαίως και φέρει ευθύνη και ο κόσμος. Και να σας πω κάτι, η πολιτική ενός λαού είναι ο καθρέφτης του ίδιου του λαού. Ο λαός είναι αυτός που στέλνει στη Βούλη. Ο λαός φέρει και την ευθύνη. Τι ούτε του λαού, τι ούτε και αρχαίρις. Κύριε Λεβέρδο, πολλές φορές είχα πει ότι όταν έβλεπα τον κόσμο να μου τζώνει τη Βουλή, έλεγα ότι θα έπρεπε να μου τζώνει με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η Βουλή τι είναι? Δηλαδή είναι κάτι άλλο? Μας φέρανε κάποιους άλλους πολιτικούς από κάποια άλλη χώρα. Εμείς τους βάλαμε εκεί πέρα. Αν δεν μας αρέσει να τους αλλάξουμε. Σήμερα το πρωί το είπα αυτό σε κάποιον ο οποίος φώναζε εναντίον του 300 Σιλίδη. Και έλεγε, τους αλήτες, τους εξεδείξε κλπ. Και έλεγα εγώ, με αυτοί 300 λόγοι ήρθαν από τον Άρη. Κατέβηκαν με κάποιο διασημόπλοιο και με συμβουλήθηκαν. Το χειρότερο, κύριε Λαμβέρδο, είναι να κατηγορούν αυτοί που δεν συμμετέχουν καν στις εκλογές. Και οι 300 εδώ είναι ένας λόγος. Οι 300 όμως εξελέγησαν. Μπορεί να γίνεται και πιλοταρισμένα. Έχοντας καταθέσει κάποιες απόψεις. Για την ανατροπή. Κάποιες δεσμεύσεις και έχοντας προειδεάσει τον κόσμο για το τι θα κάνουν αυτοί. Όταν λοιπόν ο κόσμος βλέπει ότι. Ρωτήστε τον κύριο Ζώη, ο οποίος έπεσε θύμα της επιμονής του να τηρηθούν αυτά που είχε υποσχεθεί στον κόσμο. Επειδή λοιπόν βλέπουμε και το έχουμε δει χρόνια. Με ρώτησε κάτι ο κ. Λαβέρδος, θα του πω το εξής. Πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι, όχι μόνο στην Γλυφάδα ή στο Βύρονα που εσείς πήρατε και την πρωτιά στο συνδυασμό σας και συγχαρητήρια, σε όλους τους Δήμους εκλέγονται υποσχόμενη δουλειά στον κόσμο. Έτσι. Σε μια εποχή που δεν μπορούν να διορίσουν μέσα στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κι όμως υπάρχει κόσμος που το πιστεύει. Σύμφωνα. Ναι, ο τάδε δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να κατηγορήσω τον άνεργο γιατί πιστεύει το Μελισσόπουλο. Όχι, πρέπει να ξέρει ότι ο δήμαρχος δεν μπορεί να διορίσει κανέναν. Αλλά όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και ως λαός ότι όταν πάμε να ψηφίσουμε, ο σταυρός που βάζουμε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο θα διαρκέσει αυτός ο σταυρός για 5 ολόκληρα χρόνια. Και είναι πράξη ευθύνης και θα πρέπει να το σκεπτόμαστε πολύ σοβαρά.